Στο πλαίσιο των προκλήσεων που δέχεται από το ΝΑΤΟ, η Ρωσία προετοιμάζει τη μεταφορά τουλάχιστον 12 μαχητικών SU-35 και δύο ταγμάτων S-400 Triumph και ενός τάγματος Μαντσίρε στη γειτονική Λευκορωσία. Αυτός ο στρατιωτικός εξοπλισμός θα επιτρέψει να ελέγχεται πλήρως ο εναέριος χώρος της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετωνίας και της Ουκρανίας, όπου αναπτύσσονται επί του παρόντος μεγάλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας Αλεξάνδρ Φομίν, ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός και οπλικά συστήματα θα φτάσουν στη Λευκορωσία και να συμμετάσχουν σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι ασκήσεις των στρατευμάτων θα πραγματοποιηθούν στα 5 πεδία εκπαίδευσης, καθώς και σε ορισμένες περιοχές της περιοχής που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα, διάφορα είδη στρατιωτικού εξοπλισμού μεταφέρονται επίσης στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών, αρμάτων μάχης, οχημάτων μάχης πεζικού κλπ. Οι ρωσικές κινήσεις δείχνουν μεγάλη μεταφορά δυνάμεων υπό το πρόσχημα ασκήσεων, ώστε αν τελικώς η Μόσχα δεν έχει άλλη επιλογή από τη στρατιωτική επέμβαση, να επιχειρήσει ένα είδος ταυτόχρονης τριπλής επίθεσης από την Κριμαία, τον Ντομπάς και βόρεια του Χάρκοβο.